δεν είναι μαγαζί με ρούχα, αλλά είναι το νέο εγχείρημα που ετοιμάζει ο Σάκης. Είναι bar restaurant, θα έχει και φαγητό, θα έχει brunch, θα στηριχτούμε πολύ στο brunch. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ξέρεις γιατί σε αυτό το μαγαζί γνωριστήκαμε. Έλα. Δούλευα εδώ 5 χρόνια, ο Σάκης άνοιξε το μαγαζί δίπλα, οπότε έχει και συναισθηματική αξία για μας. Σας παρακολουθώ, γενικά είστε πολύ αγαπημένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, γενικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Ανέλπιστα καλά. Μην το ματιάσετε. Μέσα σε αυτό το παιχνίδι, ξαναφούντωσε ένας έρωτας που είχε χαθεί, να πω εγώ. Θα σου πω, μέσα σε αυτό το παιχνίδι, ξαναφούντωσε ο έρωτας, αλλά για να ξαναφουντώσει ο έρωτας, πιστεύω ότι δεν είχε χαθεί. Τα δημοσιεύματα που μιλούσαν ότι έχει συμβεί κάτι άσχημο μεταξύ σας και χωρίσατε. Τα είχες διαβάσει, φαντάζομαι. Ναι, τα διάβασα αυτά τα δημοσιεύματα και πραγματικά έκλαιγα από τα γέλια. Δεν υπάρχει περίπτωση, ειδικά στη σημερινή εποχή και με όλα αυτά που ζούμε και ακούμε καθημερινά, να δέχεται μία γυναίκα να είναι με έναν άντρα ο οποίος έκανε αυτά που ισχυριζόντουσαν κάποιοι. Και εγώ είμαι μία κοπέλα η οποία έχω μεγαλώσει με τον αθλητισμό, είμαι πρωτοθλήτρια στο καράτε και πιστεύω ότι αν μη τι άλλο, δεν θα είχα έναν άνθρωπο δίπλα μου που να μου ασκούσε βία. Damn, baby, I want what you got. Άκουσα το Σάκη που είπε ότι εσύ, που εσύ και εκείνος έχετε κλειδώσει, λέει, για το All Star. Τα είπε αυτά ο Σάκης. Ω, καλά. Εντάξει. Θα σου πω, έχουν γίνει συζητήσεις. Αυτό, ραντεβού. Από εκεί και πέρα, δεν έχουμε υπογράψει τίποτα. Οπότε, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πάμε. Μέσα έχει γίνει ξεχωριστή πρόταση, ξεχωριστά στον καθένα. Μαριαλένα, σε θέλουμε, Σάκη, σε θέλουμε. Έχουμε ακούσει ότι θα είναι για τον καθέναν 5.000 ευρώ. Να μου πεις λίγο πώς το βλέπεις αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι οι νικητές θα έπρεπε να παίρνουν κάποια παραπάνω χρήματα. Από εκεί και πέρα η παραγωγή αποφασίζει. Ούτε εγώ μπορώ να αποφασίσω, ούτε ο Ζάκης, ούτε κανένας. Αυτή είναι η γραμμή της παραγωγής. Όποιος θέλει υπογράφει, όποιος δεν θέλει, σπίτι του. Θεωρείς ότι είναι ο Ντάνος το Survivor γενικά ή όχι? Ο Ντάνος είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, γιατί ήταν το πρώτο Survivor που έκανε το μεγάλο μπαμ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ο Ντάνος είναι το Survivor, γιατί είναι σαν να υποτιμώ τον εαυτό μου και όλους τους παίκτες, γιατί όλοι οι παίκτες έχουν περάσει τα ίδια. Ναι, θεωρώ ότι αν μπει ο Ντάνος στο All Star, η τηλεθέαση θα ανέβει, εννοείται. Αλλά δεν θεωρώ ότι δεν γίνεται και All Star χωρίς τον Ντάνο. Ρε παιδιά, ανοίγουμε. Ανοίγουμε. Συγγνώμη, γιατί μου χαλάει η συνέντευξη. Ανοίγουμε, θα πέσω πάνω στα ξύλα. Πρέπει να ετοιμαστεί το μαγαζί για να πάρουμε απόφαση αν θα πάμε στο All Star. Μπορείς να... Τι να κάνω, να πιάσω τη σκουπά. Κοίτα τι μου λέει τώρα. Για πρέπει να με βοηθήσει.